2 και 50 ακόμα για το τέλος. 49-41. Το σκορ επιστρέψαμε μετά από το time out. Και το Pistori Pacers είναι στην επίθεση. Με τον Κουφόπουλο να γυρίζει, να κάνει περιστροφή, αλλά να στοχεί. Το Καντάς. Ο Γκέας έσπασε η πίεση των άστρων και έφτασαν μέχρι το lay-up οι γηπεδούχοι για το 51-41. Όταν επιλέγεις να πήγες ψηλά, αυτό έχει και ένα ρίσκο. Μουρμπών, δεν είναι καλό το τρίποντο. Ο Γκέας πήρε. Το Καντάς. Δεν υπάρχει λόγος διασύνης τώρα για την Κιλμπίρ. Το Καντάς σηκώνει. Αλμπαντούδης δυσκολεύτηκε αρκετά, αυτό λέει και ο Κουσουπέκτος, ότι δεν μπορούσε να κάνει πολλά εκεί ψηλά. Εκείνη το κλέψουμε όμως από το Καντά. Καρέλος σταματάει. Βάλα στον Τσοκαντά ξανά. Τα 9 δευτερόλεπτα τώρα για επίθεση των κίτρινων. Στέκεται εκτελή για 2. Παντελόπουλος πήρε το rebound και έφερε και τους 2 πόντους για το 53-41. Συν 12 πλέον για την Kilbir. Και πλέον νομίζω ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ για τους Retro Pacers. Τώρα ξεκινάει η επίθεση των φιλοξενούμενων. Τεμπογλου μάχεται με τον Παντελόπουλο, νικητής στα δύο παίχτες των γηπεδουχών. Μέλης πιέζει τον Βογιά, θα πάρει τελικά το φάουλ. Σταματάει το χρόνο με το 1-11. Αυτό ήταν το δεύτερο ομαδικό των Pacers. Μακρινή πάσα, αλλά έγινε το λάθος, δόρισε εδώ την κατοχή ο Βογιάς. Τρίποντο του Κουφόπουλου, δεν μπαίνει η μπάλα στο καλάθι Μπογιάς. Κλείνουν δύο κατευθείαν, πέρασε όμως ο Μπογιάς. Νέο φόλο τον θέλει ξανά. Μπήκαμε στα τελευταία 56 δευτερόλεπτα. Πλέον νομίζω πως τα πράγματα πολύ δύσκολα μπορούν να ανατραπούν. Και οι Retro Pacers είναι πάρα πολύ κοντά στην πρώτη του σίτα, στη νέα σεζόν. Καρέλος. Καλή αντίδραση από Σέμπογλου, η κατοχή είναι για τους Pacers. 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Βέλης κατεβάζει. Θα εκτελέσει για 3 και το βάζει. 53-44. Η πίεση ψηλά συνεχίζεται από τους Pacers. Με ο φάουλ στον Μπογέα, είναι το τέταρτο. Κάθε φόλο από εδώ και πέρα και για τις δύο πλευρές θα είναι πολλές, καθώς έχουν από 4 ομάδικα οι δύο ομάδες. Γύρωσε ο Καντάς. Και βρήκε για την πάση στον Καρέλο, αλλά εκείνος δεν κατάφερε κάτι στο lay-up. Αλλά και πάλι ο Τσοκαντάς θα πάρει την κατοχή για την ομάδα του. Μέλησαν κυνηγάει Καρέλος. Συλλήπασε για τον Παντελόπουλο. Πήρε την μπάλα εκείνος, θα κοπεί, θα κερδίσει το φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι, νομίζω έχει γίνει νωρίτερα το φάουλ. Έχουμε δύο βολές για τον Καρέλο. Μέσα η πρώτη. 54-40 για τον Παντελόπουλο, με συγχωρείτε, αυτός είναι στην γραμμή. 54-44. Μέσα και η δεύτερη. Και το σκορ στο 55-44, 22 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Kilbir θα πανηγυρίσει την δεύτερη νίκη της σεζόν, ενώ θα γίνει και το κλέψιμο και έτσι ολοκληρώνεται το παιχνίδι μας. Νίκη λοιπόν για την Kilbir, η οποία θα πάει στο 2-1, ενώ από την άλλη οι Retro Pacers θα γνωρίσουν απόψε την πρώτη τους ήττα και θα πέσουν στο 2-1. Αυτά εδώ από το Κάρβουνο, Kilbir Retro Pacers 55-44. Ακόμα 5 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Τόσα έχουμε.
οι Retro Pacers για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. Θα δούμε σε ποιον θα καταλήξει η μπάλα. Θα γίνει το κλέψιμο τον Τσοκαντά, 2 δευτερόλεπτα εκτός οροπέας, νομίζω θα μπορούσε να πάρει και μια καλύτερη επιλογή. Ένα σουτ μεγαλύτερη στο υποθέσιο Τσοκαντάς, όπως και να έχει, έτσι ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 38-34. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Χίλμπιρ και Retro Pacers, με τους φιλοξενούμενους να έχουν καταφέρει να πάρουν το προβάδισμα στο δεύτερο δεκάλεπτο και να προηγούνται τώρα με 21-25. Τσοκαντάς τρίξανα θα εκτελέσει καθώς το άφησαν χώρο σε Βουγλου και το rebound διάψε τον καταφέρει για να κατεβάσει εκείνος. Βέλη Σιλίπασα πέρασε για τον τον Μαμακάρι, ο οποίος όμως δεν μπορεί να σκοράρει. Εφηδιασμός εδώ με τον Μπογέα, ο οποίος θα φτάσει μέχρι στο τέλος και θα κάνει το 23-25. Βέλης σηκώνεται, σημαδεύει και φτωχή για το 23-27. Μπογέας παίζει με τον Παντελόπουλο για δύο πόντους στο σουτ, 25-27. Βέλης τώρα για τους Pacers. Εκτελέσει για δύο, αυτή τη φορά δεν θα πετύχει το καλάθι. Τσοκαντάς κατεβάζει για τους κίτρινους. Τσοκαντάς, Αλμπαντούλης, Παντελόπουλος, Καρέλος και Μπογιά στην πεντάδα της Χιλμπίρ, ενώ από την άλλη έχουμε Βέλη, Καζαφέρη, Βαμβακάρη, Κουφόπουλο και Σεμπογλου. Είναι 5 για τους Retro Pacers. Καζαφέρης θέλει να παίξει με τον Μαμακάρη. Ήταν αρκετά ψηλή πάσα. Δεν μπορέσε να υποδεχτεί την μπάλα καλά ο ψηλός των Pacers και έτσι έγινε το λάθος. Μπογέας Τσοκαντάς του φτιάχνει χώρο ο Παντελόπουλος με το σκρίν. Το έδαφος ο Τσοκαντάς έπεσε πάνω του Βαμακάρης και έτσι κερδίζει το φάουλ για τρεις βολές. Έχει δικαίωμα τώρα ο παίχτης της Χίλμπιρ. Διαφωνία από την πλευρά της, των Retro Pacers. Μέσα η πρώτη από την Τσοκαντά, 26-27. Έξω η δεύτερη, παραμένει το 26-27. Τώρα έχει άλλη μία για να φέρει το μάτς στα ίσα ο Τσοκαντάς. Θα τη βάλει και έχουμε τώρα το 27-27 στο σκορ. Βέλης Κόπουλος θα κερδίσει στον αέρα, θα σηματέψει σωστά τα 27-29. Μπογιάς μπροστά τον καζαφέρει, θα εκτελέσει για τρεις και τον βάζει ο Μπογιάς. 30-29 πλέον. Τρίποντη εκτέλεση για Χίρος Μπογέα και η Χίλμπιρ πλέον μπροστά. Δεν θα έρθει η απάντηση από τον Βέλη. Βγήκε η άμυνα των κίτρινων. Ο
Καντάς και πήρε ο Μπογιάς. Είναι το σκρινό Παντελόπουλος. Ο Μπογιάς κρατάει και παίζει τώρα με τον Αλμπαντούδη. Δεν είχε καταλάβει εκείνος ότι προοριζόταν για αυτόν η πάσα. Μπαλά κατέληξε εκτός, ενώ έχουμε και αλλαγή τώρα για τους Retro Pacers. Ο Αναγνωστόπουλος πέρασε το μάτς για τους άσπρους. Στην επαναφορά τώρα οι Pacers. Βέλης Κουφόπουλος. Ωραία η πάσα για τον Καζαφέρη. Τελευταίος ο Κούμπης ο Αλμπαντούδης, όπως παραδέχεται και ίδιος. Κουφόπουλος πήρε και εκτέλεσε αμέσως για τρεις. Συμπαλά στο σίδερο. Παντελόπουλος μάζεσε. Το Καντάς αφήνει τον Μπογιά για να βγάλει εκείνος μπροστά την Κιλπίρ. Μπογιά δεν πήγε σε γρήγορη επίθεση. Τώρα θα εκτελέσει για τρεις. Δεν το βάζει. Ο Μπέλης μαντεύει. Μπέλης το θέλει αυτό το σουτ. Ακολουθεί ο ίδιος στην πορεία της μπάλας. Δεν την προλαβαίνει όμως. Ναι, αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους. Το μάτς πέρασε ο Κούνιας. Το Καντάς. Θυμίζω ο Κιλμπίρ έχει καταφέρει να πάρει ξανά το προβάσμα με 30-29. Με το τρίποδο του Μπογιά νωρίτερα. Μπέλης τον Κουφόπουλο. Ωραία η spin move, αλλά στο τελείωμα τα χάλασε κάπως. Πιέζεται το Τσοκαντάς από τον Καζαφέρη. Παντελόπουλος του δίνει και πάλι. Με αυτή την πάσα πάει και η πίεση. Το Μπογιάς θέλει μπροστά. Πολύ καλή άμυνα όμως από τον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος κράτησε το χέρι του στην μπάλα. 12 δευτερόλεπτα τώρα για την Κίλμπιρ. Καρέλος κάνει τις προσποιήσεις, δεν θα αφήσει την παραστηρά του. Μακρινή πάσα τώρα. Κουφόπουλος. Του φύγει μπάλα, ο Καρέλος πήρε. Και πάλι Κίρμπιρ στην επίθεση. Κούνας. Παντελόπουλος στον Καρέλο. Το Καντάς είναι έξω, 4 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Κιλμπίρ. Προσπίτω ο Καρέλος, εκτελέσει εκτός οροπίας ένα σουτ τριών πόντων, τρομερό καλάθι. 33-29. Είναι αυτό το πάρα πολύ δύσκολο σουτ του Καρέλου. Και τελειώνει και ο χρόνος και δεν έχει ισορροπία ο παίκτης Κιλμπίρ. Όμως κατάφερε να γράψει το 33-29 πια. Όπουλος. Πέρασε. Σκόραρε και κέρδισε και το φάουλ. 33-31. Βρίσκεται δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή ο παίκτης των Retro Pacers. Μπουρμπον έτσι το μάτς για τους φιλοξενούμενους. Ο Βέλης θα καθίσει στον πάγκο να πάρει και κάποιες ανάσες. Νομίζω είναι η πρώτη φορά αυτή που κάθεται στον πάγκο ο Βέλης. Έχει αγωνιστεί για 26 λεπτά μέχρι στιγμής. Άστεχη βολή του Κουφόπουλου. Το Καντάς. Θα μαρκάρισε σε Κιογκούνας. Θα σκοράρει. 35-31. Τον ξέχασε εδώ η άμυνα των Pacers. Δεν πήγε κάποιος πάνω του. Εκείνος τιμώρησε κατευθείαν. Κουφόπουλος πάρει το σουτ, είχε χώρο και τον εκμεταλλεύτηκε. 35-33. Μπογιάς αφήσει τον Τσοκαντά. Πήρε ο Καρέλος. Είναι δύο μπροστά του. Και πάλι δάβει την πάνω στον Καρέλο. Μπογιάς από πολύ μακριά θα εκτελέσει. Δεν το βάζει, επιμένουν και κερδίζουν το θετικό rebound οι γηπεδούχοι.
Τσοκαντάς ανενόχλητος για τρεις τώρα, ούτε τώρα χάρη στο καλάθιρο πόντων. 2 λεπτά για 50 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Συλλήπασε για τον Σέμπογλου, τον κατάλαβε. Ο Γκούνιας και έκοψε. Σέμπογλου πήρε, θέλει να γυρίσει. Είναι τις μάχες του και κάτω από την ρακέτα της Kilbir. Μπαλά παραμένει στους άσπρους, τρίποντο τώρα, άστοχο όμως. Θα τον καταφέρει, Παντελόπουλος καθάρισε. Πυροβογίας. Παντελόπουλος του δίνει το σκρίν, όχι. Βογίας θα εκτελέσει για δύο, δεν μένει το καλάθι. Ψηλότερα από όλους και μόνος του βασικά, θα δείξει ο Μπουρμπόν. Καταφέρει τώρα για τους άσπρους οι οποίοι βρίσκονται στο μείον 2. Μπουρμπόν άφησε τον αναγνωστόπουλο. Σέμπογλου παίρνει, εκτελεί από το πλάι λίγο πιο δυνατό όπως θα έπρεπε το σουτ. Ο Φόβουλος προσπαθεί να σώσει, τελικά η μπάλα καταλήγει στους γηπεδούχους. Στο Καντάς. Στον Μπογέα. Θέλει να πάει κοντά εκείνος. Δεν καταφέρει να βρει ανοιχτό διάδρομο. Παντελόπουλος θα αφήνει ξανά την μπάλα. Παίζει ξανά με τον Παντελόπουλο ο Μπογέας. Το Καντάς τώρα με 4 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Ο Μπογέας το 1 δευτερόλεπτο θα εκτελέσει για 3 για να προλάβει για τον χρόνο. Ο Γκούνιας έχει κάνει το φάουλ στον Μπουρμπόν. Τον βρήκε εκεί. Αθελά του, του δίνει και το χέρι. Λεπτό ακόμα απομένει στην τρίτη περίοδο. Με την Kilbir να κρατάει το προβάδισμα, το μικρό αυτό προβάδισμα των δύο πόντων στα χέρια της. Ο Φόπουλος θα κερδίσει το φάουλ για τις δύο βολές. Είναι το τρίτο ομαδικό αυτό των κίτρινων στην τρίτη περίοδο. Ένα φάουλ μέχρι στιγμής έχουν κάνει οι Retro Pacers. Ο Φόπουλος θα χάσει την πρώτη. Βάζει τη δεύτερη. 35-34. Πυροβογίας από τον Τσοκαντά. Γκούνιας. Για δύο άστοχο το σουτ. Παντελόπουλος εκεί. Είχε νικητή στο rebound. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Ένα σούτ από μακρινή απόσταση θα το βάλει ο Τσοκαντάς για το 38-34. 39 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Ο Γνωστόπουλος παλάστα στον Μπουρμπόν, ο οποίος έμεινε μόνος του. Αυτό έχει όμως το τρίποντο, αφήνει την μπάλα να καταλήξει εκτός συμβολίας. 8,1 τώρα στο ρολόι. Αλλαγή για τους Pacers. Ο Μακάρης επιστρέφει στο μάτς. Σέμπογλου στον παγκό. Το Καντάς. Ο Μπογέας να ξεφύγει από τα δεξιά. Δεν βγήκε η συνεργασία με τον Παντελόπουλο. 7 δευτερόλεπτα. Ο Φόπουλος θα συγκρουστεί με τον Γεωργιόπουλο και θα σφυριχτεί το φάουλ. Είναι και το τρίτο φάουλ του Γεωργιόπουλου. Χαμηλά το φάουλ, καθώς όπως λέει ο ρέφερι πήγε να δώσει πάσα ο παίχτης των Retro Pacers και έχουμε time out τώρα για να σχεδιαστεί αυτή η τελευταία επίθεση των 3,5 δευτερολέπτων. Πήγαμε μόλις το 4ο δεκάλεπτο του μάτς. 38-34 δείχνει ο φωτεινός πίνακας.
να ακολουθούμε την Kilbir να έχει το υπερδεξιν 4 μέχρι τώρα. Μπογέας, Αλονίκας, παίρνει ξανά. Ανάποδο lay-up, δεν καταφέρει να πετύχει κάτι. Νέα όμως επίθεση από τον Κούνια, ο οποίος θα σκοράρει για το 40-34. Καταφέρεις. Μπουρμπόν θα πάρει το σούτ, δεν το βάζει. Μπάλα μάλλον με προσπάθεια του, μάλιστα κατέληξε και σε κέρβολ. Μπογιάς. Μπογιάς κρατάει στα 6 δευτερόλεπτα. 4 τώρα, καθίστε να πάρει την εκτέλεση. Όσο κατάς πρέπει να το κάνει. Και έχουμε επιθετικό φαουλ. Το έχει κάνει ο Γουνιάς. Προσπαθεί του να δώσει το screen στον συμπαίκτη του. Θα κάνει την παραβασή ο παίκτης Κιλμπίρ. Καταφέρεις, κατεβάζει. Τρίποδο του Κουφόπουλου, δεν βρίσκει στόχο. Παμακάρης, πήρε το επιθετικό rebound. Καζαφέρης επιμένει, θέλει ακόμα ένα σουτ. Ούτε αυτό όμως θα καταλήξει το σαλατιού. Και συνέχεια πάλι θα περάσει και εκτός. Δύο απανωτές ευκαιρίες για τον Καζαφέρη. Και οι δύο όμως πήγαν στο γαλάζι των Αχρηστών. Και δυναμικά εδώ ο Καζαφέρης και τελικά μπαλά είναι για τους ρετροπέσεις, καθώς ο Μπογέας ήταν εκείνος που βρήκε τελευταίος. Μπουρμπόν. Καζαφέρης. Κάνει και το σκριν. Αλλαγές στα μαρκαρίσματα, Γούνιας πάνω του. Καζαφέρης θα χάσει. Θα βρεθεί και στο παρκέ, δεν υπάρχει κάτι, συνεχίζει κανονικά το μάτς. Ο Γκίας τώρα θέλει να βγει σε εξηλιασμό, αλλά επιστρέφουν και ο παίκτης των Πέσσερς και του πίσω τον διάδρομο. Στο Καντάς. Ο Γκίας σε τρίποντο, το οποίο και θα βάλει. 43-34. Σε φεύγουν τώρα στο σύν 9 οι γηπεδούχοι. Κουφόπουλος έχει βάλει πλάτη και γυρίζει με το δεξί, αλλά το χάνει. Κουφόπουλος σε νέα ευκαιρία θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει και δικαίωμα για δύο βολές. Δεύτερο ομαδικό αυτό για την Kilbir. Είναι και το τρίτο φάουλ του Γκούνα. Ενώ Βέλης επέστρεψε στο μάτς για τους Pacers αφού ξεκουράστηκε λίγο στον πάγκο. Ενώ στο μάτς πέρασε και ο Σεμπογλου. Μέσα η πρώτη από τον Κουφόπουλο, 43-35. Μέσα και η δεύτερη, 43-36 τώρα. Ο Γιάς. Παλάξει τον Τσοκαντά. Αλονίκας παίζει με τον Ναλμπαντούδη. Πάει κοντά εκείνος, θα δεχτεί το στόπο όμως από τον Αναγνωστόπουλο. Έχουμε τώρα ένα θεματάκι με την γραμματεία. Είναι τώρα για τους Retro Pacers. Βέλης. Είναι το κλέψιμο από τον Μπογέα. Τρίποντο του Τσοκαντά μέσα και αυτό. 46-36.
Ο Τσοκαντά στέλνει την ομάδα του στο συν 10 πλέον και αναγκάζει τους Retro Pacers να καλέσουν time out. Retro Pacers τώρα στην επίθεση με 3.50 ακόμα να απομένουν στο ρολόι για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Το σκορ στο 8-4 υπέρ των γηπεδούχων. Βέλης τον καζαφέρει. Και πάλι Βέλης. Και ο Σέμπογλου υποπίεση. Το σούτ. Το λοιπόν στα χέρια των κίτρινων. Πογέας κατεβάζει. Καρέλος. Τσοκαντάς και από εκεί μπάλα στον Παντελόπουλο και πάλι Τσοκαντάς. 10 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Καρέλος με κολλημένο αντίπαλο πάνω του, αλλά έχει και δεύτερη ευκαιρία ο Καρέλος για να την εκμεταλλευτεί. 14 τώρα το σκορ. Συν 6 για την Χίλμπιρ. Βέλης. Τρεμπογλου ζήτησε και πήρε. Παντελόπουλος τώρα πάει στο μαρκάρισμα. Μπαλά έξω, ο Καζαφέρης για 3. Δεν το βάζει. Ο Μπουρμπόν ήταν, με συγχωρείτε. Μπαλά στα χέρια του Κουτσοκαντά για να οργανώσει ακόμα μια επίθεση της ομάδας του εκείνος. Μπογέας. Και πάλι Τσοκαντάς. Παντελόπουλος τσεκάρει γύρω του. Επιλέγει τον Θεσσαλονίκα. Καρέλος ξέφυγε από την πίεση και ευστόχησε ξανά ο ίδιος. 12-4. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι για τον Καρέλο, ο οποίος θέλει την ομάδα του στο σύνο 8 πλέον. Μέλης. Ιροκαζαφέρης. Έχει τώρα με τον Αναγνωστόπουλο. Σέμπογλου θα πάρει το σούτ από μέση απόσταση, δεν το βάζει. Από το 3-4 έχουν να σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι. Έξωτε έχουμε ένα σερί, 9-0 για την Κιλμπίρ, η οποία έχει φτάσει αυτό το 12-4. Παντελόπουλος 9 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Καρέλος προσποιείται, στέκεται για 2 και θα το βάλει, είναι ζεστός. 14-4 ο Καρέλος στέλνει στο σύν 10 την ομάδα του. Με το τρίτο συνεχόμενο δικό του καλάθι θα σπάσει το σερί τώρα ο Καζαφέρης. 14-6. Το Καντάς. Ο Καρέλος πάει κοντά του Βογέας. Βογέας για 3. Μπάλα στο σίδερο. Και από εκεί στα χέρια του Αναγνωστόπουλου. Μπέλης τώρα. Μπέλησαν κοντά, δεν πάει κάποιος πάνω του να τον πιέσει, αλλά το χάνει. Και αυτή η άμυνα για την Κιλμπίρ. 45 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Στο Καντάς. Καρέλος πήρε τον Παντελόπουλο, Σαλονίκας. Γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια. Ο Γκέας τώρα πήρε χέρι με χέρι. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τους κίτρινους. Νέο τρίποντο. Έξω και αυτό μαζεύει ο Μπουρμπόν. Απόκληση ενός δευτερολέπτου στα 2 χρονόμετρα. 18 δευτερόλεπτα για το τέλος του περίοδου. Βέλης. Είναι ο Μπουρμπόν. Το φάουλ το έκανε ο Σαλονίκας, ο οποίος το παραδέχεται κιόλας. Είναι μόλις το δεύτερο αυτό για την Κιλμπίρ. 2 φάουλ συνολικά έχουν γίνει στο πρώτο δεκάλεπτο, όλα από τους γηπεδούχους. Αυτό. Τώρα στο ρολόι. Κύριο Μπουρμπόν και εκτέλεσε αμέσως από το πλάι και θα το βάλει. 14-8. Και έτσι φτάνουμε και στο φινάλε της πρώτης περίοδου με το σκορ να δείχνει 14-8 υπέρ των 14-9 για 3 ήταν, με συγχωρείτε. 14-9 το σκορ. Με αυτό ολοκληρώνεται και το πρώτο δεκάλεπτο.
επιστρέψαμε μετά τη διακοπή για το time out της Κιλβίρη, η οποία είδε τους Retro Pacers να παίρνουν τώρα το προβάδισμα για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Με 2 λεπτά να απομένουν στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι προηγούνται τώρα με 21-23. Ταρέλο σταματάει, παίζει με τον Παντελόπουλο, ο οποίος θα στοχίσει, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα, παρότι ήταν μεγάλες προϋποθέσεις η εκτέλεση. Μπουρμπον θα το πάρει το σουτ. Αλλά στο σίδερο ο Παντελόπουλος καθαρίζει τη φάση. Βογέας τώρα για τους κίτρινους. Γεωργιόπουλος στον Αμπαλντούδη. Καρέλος από την κορυφή. Δεν θα βρει φτώχο, μπήκε και βγήκε μπαλά. 1-20 ακόμα για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Ευκαιρία να φτιάξουν για μια διαφορά τώρα οι Retro Pacers. Αν δουν κάτι καλό από αυτή την επίθεση. Βέλης ξέφυγε για τον Γεωργιόπουλο και θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 21-25 συν 4 πλέον για τους φιλοξενούμενους, ενώ πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Ο Γέας, εξαιρετική πάσα, αλλά δεν βγήκε συνεργασία με τον Αλμπαντούδη, ο οποίος θέλησε να του ξαναπεράσει την μπάλα. Δεν το κατάλαβε ο Γέας, ήταν και λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Ο Βέλης. Με το δεξί χέρι αστοχή ο Αναγνωστόπουλος. Ο Γέας. Και ξανά. Θα εκτελέσει τώρα για τρεις. Βάλα στο σίδερο. 16 δευτερόλεπτα τώρα. Όλα για τους Retro Pacers. Βέλης δείχνει το σύστημα. Κινήσεις από τους παίκτες των άσπρων. Βάλα στον Κουφόπουλο, 2 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει για τρεις εκείνος. Δεν μπαίνει το καλάθι, φόλο όμως προλαβαίνει το χρονόμετρο ο Μπουρμπον και θα γράψει το 21-27. Όχι. Βιάστηκα να μιλήσω. Είχε λήξει τελικά ο χρόνος και παραμένει το 21-25. Συνεχίζει τη δράση έπειτα από το time out με την Kilbeer να έχει πάρει απόσταση 10 πόντων σε ένα πάρα πολύ καθοριστικό σημείο, 6 και 15 ακόμα για το τέλος του παιχνιδιού. Βέλης. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση και αν θα υπάρξει αντίδραση από την πλευρά των Retro Pacers. Σέμπογλου γυρίζει και εκτελεί αμέσως. 46-38. Ο Γέας. Η Λίπασα έφτασε στη Σαλονίκα. Παντελόπουλος επιλέγει να παίξει έξω. Παίρνει το σκρίνο από Γέας από τον Παντελόπουλο. Πάσα στον Τσοκαντά. Έχει 4 δευτερόλεπτα εκείνος. Πέρασε από 3. Βγήκε η άμυνα αρχικά από τους Pacers, αλλά έχουν δεύτερη ευκαιρία οι γηπεδούχοι. Μπογέας για 3, δεν το βάζει αυτή τη φορά. Η Μέρους 8-4 το σκορ το 4ο δεκάλεπτο. Βέλης θα το χάσει. Μάλα στα χέρια του Τσοκαντά. Πέντε και 10 ακόμα για το τέλος. Η Kilbeer έχει την διψήφια διαφορά υπέρ της. Το Καντάς στα 5 δευτερόλεπτα. Και πάλι θα πρέπει να βιαστεί την εκτέλεση του γηπεδούχος ομάδα, ενώ έχει γίνει και το φάουλ. Όχι. Για να δούμε τι έχει γίνει. Όχι, έχει γίνει τελικά το φάουλ. Ένα δευτερόλεπτο πριν λήξει η επίθεση. Παντελόπουλος. Το έχασε. Βέλης. Μπαλά στα δεξιά. Τσέμπογλου.
Κλείνεται από δύο. Το φαουλ θα πετύχει και το καλάθι, μετράει κανονικά. 46-40 πλέον το σκορ. Σαναγωνιστόπουλος έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή και ευκαιρία να ρίξει την διαφορά στους 5 πόντους. Όχι όμως την βολή, παραμένει το 46-40. Ο Γεας. Ο Δελόπουλος. Βρήκε το Σαλονίκα. Δεν βρήκε χώρο για να εκτελέσει. Θα κοπεί κιόλας από τον Μαμπακάρη. Σουτ στη λήξη του χρόνου. Άστοχο όμως από τον Ναλμπαντούδη. Νωρίτερα ο Γουρμπών έκανε το stop. Δικό μου λάθος. Γίνω όμως εδώ είναι φτηνό λάθος από τους Retro Pacers, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τετράλεπτο. Φογιάς. Ψηλή πάσα, δεν μπόρεσε να υποδεχθεί την μπάλα ο Ναλμπαντούδης και για να εκτελέσει και κατευθείαν. Πώς μπορούσε να πετύχει κάτι. Βέλης. Αναγνωστόπουλος, τετάρι της κίνησης. Πυροβέλης για να εκτελέσει από τα αριστερά. Σέμπογλου σε επιθετικό rebound. Δεν θα έρθει καλά, θα έρθει όμως το φάουλ για τον παίκτη των Retro Pacers. Φάουλ νούμερο 4. Αυτό για τους κίτρινους. Ένα φάουλ έχουν κάνει μέχρι στιγμή στο 4ο δεκάλεπτο οι Retro Pacers. Από την άλλη Σέμπογλου, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά ποσοστά από την γραμμή της φιλανθρωπίας, τώρα θα το χάσει όμως τον Μάτιασα. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Έξω και αυτή, 0-2. Πιέζει τον αντίπαλό του ο Σέμπογλου. Η πίεση παρολίγο να αποφέρει καρπούς, η μπάλα παραμένει στην Κιλμπίρ. Καντάς. Δεν πέρασε η πάσα, έφτασε όμως η μπάλα στον Καρέλο. Δεν σ' αφήνει έξω, εκείνο ο Καντάς θα πάρει το τρίποντο και το φάζει. Πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο από τον Τσοκαντά. 49-40 πλέον στο σύν 9. Η Kill Beat 3 λεπτά πριν το τέλος. Ενώ έχουμε και βολές τώρα στην συνέχεια στον Κουφόπουλο. Μέσα η πρώτη από εκείνον, 49-41. Έξω η δεύτερη. Βιάστηκε να μπει μέσα ο Αναγνωστόπουλος, η μπάλα είναι για την Κιλμπίρ. Καρέλος πίεσε τώρα σε όλο το γήπεδο και πατάει γραμμή τελικά ο Καρέλος. Έτσι η μπάλα επιστρέφει γρήγορα γρήγορα στα χέρια των Retro Pacers, ενώ έχουμε time out από την πλευρά της Κιλμπίρ. Σέμπογλου για ακόμα μια φορά στην γραμμή. Αλλά αυτός μέχρι τώρα με 4-4 βολές θα βάλει και την πέμπτη. 19-14. Καρέλος κλείστηκε. Πάσα στον Γεωργιόπουλο. Φεύγει η μπάλα εκεί. Καταφέρεις, βρίσκεται ακόμα μια ευκαιρία να φύγει στον ευθυδιασμό και θα την εκμεταλλευτεί και αυτή με επιτυχία. 19-17.
στο δίποδο πλέον έχουν πλησιάσει οι φιλοξενούμενοι. Και ο Καντάς οργανώνει για την Κιλμπίρ. Γεωργιόπουλος στα δεξιά, πήρε ο Παντελόπουλος και αφήνει ξανά στον Καντά. Βρίσκουν χώρους τώρα οι γηπεδούχοι. Καλή άμυνα προσφυγμένα από τους Πετροπέσες, αλλά ο Τσοκαντάς θα τρυπώσει εκεί για να σκοράρει για το 21-17. Βέλης. Φόπουλος, αστοχός ο άστοχοι Ρετροπέισερς. Τσοκαντάς. Ο Παντελόπουλος θα αντιμετωπίσει παίκτη, βρήκε έξω τον Τσοκαντά, ο οποίος εκτελέσει για δύο πόντους σε Μπόγλου. Πήρε το εξαιρετικό rebound, Βέλης σε μια πάσα ολόκληρη και πέδω την κατάλαβε. Ο παίκτης τον Κιλμπίρ ο Τσοκαντάς, αλλά κατέληξε στο έδαφος στην συνέχεια. Στην προσγείωσή του εκεί, ο Καζαφέρης έσκυψε. Έχασε την ισορροπία του ο παίκτης της Κιλμπίρ. Και η μπάλα, αν δεν κάνω λάθος, είναι για τους κίτρινους, ναι. Ο Κάρελος είναι στο πλάι. Και επαναφέρει τώρα για τον Τσοκαντά. Και να πάει από τα αριστερά εκείνος. Πίεση το έχει αναλάβει ο Καζαφέρης. Σκεφτικά πιεζόμενος εκτέλεσε ο Τσοκαντάς. Δεν μπορούσε να φέρει κάτι για την ομάδα του. Κουφόπουλος τώρα φέρει μπροστά. Εχνιδιασμός για τους Retro Pacers. Θα γεμίσει το φάουλ. Τελικά ο Κουφόπουλος, ο οποίος έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να πετύχει και το καλάθι. Αυτό είναι το τρίτο ομαδικό της Κιλμπίρ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ένα ομαδικό έχουμε μέχρι στιγμής και Retro Pacers. Άστοχος ο Κουφόπουλος στην πρώτη βολή σήμερα. Κάνει και τη δεύτερη. Πρώτη φορά 0 στην τυρό. Απόψε για τους Retro Pacers. Το Καντάς πάσα πίσω από την πλάτη. Προσποιείται. Ο Ναλμπατζούδης παίρνει το τρίποδο. Θα ήταν μια φάση highlight αυτή αν έπαιρνε το καλάθι. Ο Φόπουλος με φόρα προς τα μέσα. Δεν θα σκοράρει. Θετικό rebound όμως. Βέλης στον Καζαφέρη. Για τρεις εκείνες βρίσκει σίδερο, μαζεύει και καθαρίζει ο Γεωργιόπουλος. Το Καντάς. Πάει θέση μπροστά από τον αντίπαλο του ο Παντελόπουλος. Σου τριών πόντων άστοχο τώρα από τον Τσοκαντά. Βέλης. Πέρασε η πάσα του και την εκμεταλλεύτηκε ο Καζαφέρης. Όλα τα λεφτά η assist του Βέλη θα δώσει έτοιμο καλάθι. Στον συμπαίκτη του 21-19 στο δίποντο πλησιάζουν πλέον οι Retro Pacers. Φαντάζεσαι με τον Παντελόπουλο. Πέρασε η πάσα, καταλήγει ξανά στα χέρια του Παντελόπουλου η μπάλα, ο οποίος αποφάσισε να εκτελέσει τελικά, αλλά το έχασε. Το φίλος φτάνει μέχρι το τέλος του δρόμου, 21-21, ήρθε η σοφάριση για τους φιλοξενούμενους έπειτα από τον δίποτα του Παντελόπουλου. Είναι ο πλησιάζοντας τελευταίο τρίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Η υπηρεσία έσπασε με τις πάσες των υπέστων της Κιλμπίρ. Καρέλος, ο οποίος έχει λίγη ώρα να φανεί. Ναλμπατζούδης, καλή αντίδραση και κλέψιμο από τους φιλοξενούμενους. Βέλης τον Καζαφέρη, πάει προς τα μέσα εκείνος, δεν θα μπορέσει να βάλει μπροστά την ομάδα του. Κουφόπουλος ευκαιρία τώρα πίσω από τα 6.75, ήταν ανενόχλητος, αλλά αυτό έχει ο παίκτης των Pacers. Ισοπαλία παραμένει. Ναλμπατζούδης στα δεξιά. Να χτύπασε για τον Καρέλο. Την υποδέχεται εκείνος. Σηκώνεται αλλιώς και την προσπάθειά του.
καπέλι στον Φουφόπουλο. Ανάμεσα από δύο εκείνος δεν θα καταφέρει να αφήσει πάρα στο καλάθι. Ο Βέλης ακολουθεί όμως τη φάση και θα σκοράρει για να δώσει το προβάδισμα στους Retro Pacers. 21-23 πλέον και έχουμε το time out από την πλευρά της Kilbir. Επέστρεψαν οι δύο πεντάδες για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Kilbir και Retro Pacers. Μπογιέρ θα οργανώσει αυτή την πρώτη επίθεση στην δεύτερη περίοδο. Καλονίκα του Βίλη ξανά. Μπογιέρ στον Γεωργιόπουλο, ο οποίος πέρασε τώρα στο παιχνίδι. Σαλονίκας παίρνει ξανά, δεν είναι καλό το τελείωμα του όμως. Τέταρτος ο παίκτης της Kilbir. Ολοκληρώθηκε ο χρόνος επίθεσης και έτσι η κατοχή είναι για τους Retro Pacers. Βέλης έψαξε και βρήκε τον Σέμπογλου. Καταφέρει, θέλει να πλησιάσει, τα καταφέρνει καλά, αλλά δεν τα καταφέρνει εξίσου καλά στο τελείωμα της φάσης. Ο Γέας για τρεις μέσα. 17-9. Με τρίποντο ξεκινάνε και το δεύτερο δεκάλεπτο η υπέδοχη. Λοιπόν, δεν τα καταφέρνει. Εκτός. Ναι, ο λάθος τώρα για την Kilbir. Βέλης. Σέμπογλου με πλάτη. Γυρίζει κόντρα στον Σαλονίκα και εκείνος θα του κάνει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό για την Kilbir στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Σαλονίκας είναι αυτός που στέλνει τον αντίπαλο του στην γραμμή. Σεμπογλου μία φορά έχει χρειαστεί να πάει μέχρι τώρα στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Έχει βάλει και δύο γόλες, ενώ τώρα θα βάλει και την πρώτη. 17-10. Αλλά θα το ξανά. 17-11. Ουγγίας. Πάει κοντά. Θα βάζει με όλους και τελικά βγαίνει νικητής ο Μπογιέας. 19-11. Βέλης. Κατάει ο παίκτης των Retro Pacers, θα πάρει και την προσπάθεια, δεν μπαίνει το καλάθι. Αλλά φτάνει στα χέρια του Τσοκαντά. Τον Μελμπαντούδη δεν κατέληξε το σκαλαθιού. Βέλης στην άλλη πλευρά τώρα η μπάλα. Πιέζεται ο Βέλης, βρήκε λίγο χώρο να εκτελέσει. Δύο πάνω του, υψωμένα χέρια. Επιμένει ο Βέλης, αλλά δεν καταφέρει να πάρει κάτι καλό. Το Καντάς ανέβασε ταχύτητα, κόπηκε κανονικά. Ζήτησε ο Καζαφέρης, ο οποίος έχει φύγει στον ευνηδιασμό και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 19-13. Μειώνουν τώρα στους 6 πόντους οι φιλοξενούμενοι σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά που πέρασαν στην δεύτερη περίοδο. Ο Καντάς πασάρισε αντίπαλο. Ο Μπουρμπόν αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά για τους Retro Pacers, οι οποίοι δεν το εκμεταλλεύονται αρχικά. Ο Μπουρμπόν πήγε να εκτελέσει μόνος του. Ο Σέμπογλου ακολούθησε τη φάση, πήρε το επιθετικό rebound και κέρδισε για το foul στην συνέχεια. Αλλά οι βολές θα εκτελεστούν μετά το time out. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ στο Καρβουνό που σήμερα έχουμε την τρίτη αγωνιστική της Evolution League.
ανάμεσα το μάτς σήμερα ανάμεσα σε Gilbert και Retro Pacers. Ο Gilbert από τη μία ρεκόρ 1-1 κοντά στους Retro Pacers, οι οποίοι είναι ΑΕΚ μέχρι στιγμής, με τους δύο νίκες και καμία ήττα μέχρι τώρα στην νέα σεζόν. Πάμε να δούμε λίγο τις δύο πεντάδες. Από τη μία για την Gilbert έχουμε Καρέλο, Μπογέα, Παντελόπουλο, Τσοκαντά και έναν Μπαντούδη. Ενώ από την άλλη για τους σημερινούς φιλοξενούμενους στην πεντάδα είναι Αναγνωστόπουλος, Βέλης, Καζαφέρης, Μπουρμπών και Σέβογλου. Άστοχες οι πρώτες ευθύνες των δύο ομάδων. Ευρωπαϊκή τώρα με Μπουρμπών, που θα εκτελέσει για τρεις. Δεν μπαίνει ούτε τώρα το πρώτο καλάθι. Μπάλα στον Τσοκαντά. Τρίποντο εκτέλεση για τους κίτρινους και πρώτο καλάθι τριών πόντων για χειρός Καρελού. 3-0 λοιπόν για την Gilbert, που θα βρίσκει το πρώτο της εύστοχο σουτ πίσω από τα 6-75. Τσοκαντάς. Καυτή πάσα για τον Ναλμπαντούντε, έγινε το κλέψιμο. Καζαφέρης. Πάσα απέναντι για τον Βέλη. Γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια των Retro Pacers. Βέλης προσποιείται, δεν θα περάσει πάσα. Μπάλα όμως παραμένει στα χέρια των Pacers, οι οποίοι έχουν 6 δευτερόλεπτα τώρα. Μπουρμπών για 3, δεν θα έρθει το σουτ. Διείσδυση αριστερό, λέει απάστοχο τον Αναγνωστόπουλο. Καρέλος θα το πάρει το σουτ, δεν το έβαλε. Ανανέουν την επίθεση. Μπογιάς, Καρέλος στα δεξιά. Σε αυτή την μπάσα βρήκε τον Αλμπαντούδη, ο οποίος εκτέλεσε ούτε εκείνος θα βρει στόχο. Ακόμα όμως ένα επιθετικό rebound για τους κίτρινους, είναι 14 τώρα. Το Καντάς σε μια ακόμα τρίποντη εκτέλεση. Το καλάθι και πάλι δεν θα έρθει. Βέλης κατέβαλε τώρα για τους φιλοξενούμενους. Σταματάει την τρίπλα, ψάχνει να παίξει με τον συμπαίκτη τον Αναγνωστόπουλο. Δεν βγήκε συνεργασία όμως, ο Βέλης διορθώνει. Επίθεση τώρα 24 δευτερολέπτων για τους άσπρους. Καταφέρεις στον Βέλη ξανά. Πέρασε η πάσα κοντά ο Σέμπογλου, ο οποίος πήρε και δεύτερη ευκαιρία και κέρδισε τελικά το φάουλ. Βόλες για τον παίκτη των φιλοξενούμενων. Πρώτο στο μάτς, θα βάλει την πρώτη ο Σέμπογλου. 3-1, μέσα και η δεύτερη, αλλά αυτός στο πρώτο ζευγάρι πόλων ο Σέμπογλου θα κάνει το 3-2, θα ανοίξει και το σκόρ από την πλευρά των Retro Pacers. Αντελόπουλος φινί στον Μπογέα. Ακόμα ένα στόχο τρίποδο από τον Gilbert, ενώ στην συνέχεια το έχασε τον Αλμπαντούδης, ο οποίος πήρε το εξαιρετικό rebound. Βέλης πάσαρε, αλλά έφυγε πάλι από τα χέρια του Σέμπογλου. Κατοχή επιστρέφει έτσι στην Gilbert. Τσοκαντάς. Επιγύρισε ο Καρέλος. Τσοκαντάς τώρα. Νέο τρίποδο για την Gilbert και αυτό έξω από τον Αλμπαντούδη. Καρέλος πέρα ξανά. Αντελόπουλος. Αλμπαντούδη δίνει τη μάχη του εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Ξανά η Gilbert στην επίθεση. Μπογέας, φιλίπασε για τον Αλμπαντούδη. Καρέλος στα 7 δευτερόλεπτα. Θα σηκωθεί, δεν θα καταλήξει το σκαλαφείο η μπάλα. Και ο Βέλης καθάρισε. Καταφέρει, πήρε την μακρινή πάσα και έφυγε, βλέπει ανοιχτό διάδρομο και τον εκμεταλλεύεται για το
3-4. Καντάς. Παντελόπουλο στον Καρέλο. Προσπείτε. Πίνει έξω και πάλι. Το Καντάς τώρα. Θέλει να πάει κοντά. Θα στοχίσει, μάλιστα. Το rebound σε Μπογλού. 5-17 το πρώτο δεκάλεπτο. Μπουρμπών για 3. Μπάλα στα χέρια του Βέλη, ο οποίος θα επιχειρήσει ακόμα ένα σου τριών πόντων. Και πάλι Μπουρμπών τρίτο. Τρίτη διαδοχική επίθεση για τους Pacers. Καταφέρεις, κάνει την μπάλα. Κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Στον Καρέλο. Πάλι το Καντάς, ο οποίος θα επιχειρήσει το σούτ. Ναλμπαντούδης είναι εκεί για να κάνει το φόλο και να σκοράρει. 5-4. Βέλης για τους Pacers. Καταφέρεις, παίρνει το screen, θα εκτελέσει για 3, η μπάλα έξω. Καρέλος πήδηξε εκεί μόνος του και πήρε το rebound. Κοιτάει ο Μπογέας, εκείνον πήγε η μπάλα. Δεν μπορούσε να πλησιάσει. Όμως αυτός τον Σοκαντά παίρνει ξανά, θα εκτελέσει για 3 από την κορυφή και θα το βάλει. 8-4 πλέον για τους γηπεδούχους. Με την τρίποντη εκτέλεση του Βογία πάνε στο συν 4. Έχουμε το πρώτο time out στο παιχνίδι από την πλευρά των Retro Pacers.